Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Έχω βάλει το νερό μου, θέλω ένα κατσαρολάκι αντικολλητικό, βάζω το βούτυρό μου, θα βάλω το σπορέλαιό μου, θα βάλω τη ζάχαρη μου, το αλατάκι μου, θα περιμένω να λιώσουνε, θα ανακατεύω με ένα αυγοδάρτι μέχρι να γίνει μία ωραία λία σαν κρέμα, για να ρίξω το αλεύρι μου και τις βανίλιες. Εγώ τώρα εδώ πέρα, παιδιά, έβαλα βιτάμ. Αν έχετε θα βάλετε βούτυρα γελάδος. Εγώ είχα βιτάμ και έβαλα βιτάμ. Αφού έλειωσε το βουτυράκι μου, μετά από 2 λεπτά που ανακατεύω συνέχεια, ρίχνω τις βανίλιες μου και τώρα προσθέτω το αλευράκι μου σιγά σιγά και ανακατεύω συνέχεια με ένα γδάρτι. Να γίνει μία ζύμη θέλουμε. Πώς κάνουμε ζύμη για σου, έτσι γίνεται και εδώ πέρα. Φωτιά θέλουμε τώρα λίγο πιο χαμηλή από πριν, δηλαδή στο 7 αντί για στο 9. Το βλέπετε, γίνεται κατευθείαν ζύμη, παιδιά. Δεν υπάρχει πιο εύκολο, μην φοβηθείτε. Και φυσικά θέλουμε σακούλα ζαχαροπλαστικής για να βγουν πολύ ωραίοι ισπανικοί λουκουμάδες μακρόσθενοι. Λοιπόν, χαμηλώνω τώρα κι άλλο, το πάω στο 4 από το 7 για να μην κολλήσει το αλεύρι και ανακατεύουμε συνέχεια. Και γίνεται κατευθείαν μία ζύμη, παιδιά. Θα ρίξουμε όλο το αλεύρι. Πέρα. Και ανακατεύω. Αφού γίνει μία ζύμη θα το αποσύρουμε από τη φωτιά για να βάλουμε τα αυγά μας. Λοιπόν, είδατε τη ζύμη, αφού ανακάτεψα καλά λίγο με το γδάρτι, τώρα θα πάρετε μία μαρίς για να βγαίνει εντελώς η ζύμη τέλεια και λεία. Να μην μπεδευτείτε με το γδάρτι, το βλέπετε τι καταπληκτική ζύμη έγινε, βελούδο παιδιά, ούτε 2 λεπτά. Λοιπόν, τώρα αφού απέσυρα από τη φωτιά θα βάλω τα αυγά μου και θα ανακατέψω πολύ καλά τη ζύμη. Και ύστερα θα βάλω όλη τη ζύμη στο μίξερ να φρατέψει, παιδιά, λίγο. Πω πω, τι ωραίους τσούρους θα κάνουμε, παιδιά. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτεμα. Τη βλέπετε, κατευθείαν τη ζύμη, δεν θα παιδευτείτε καθόλου, καθόλου. Να πάρει ζύμη τα αυγά θέλω, θέλω πολύ καλό ανακάτεμα. Αφού έβαλα τη ζύμη μου σε ένα μπολ, τώρα θα την αφρατέψω λίγο με το μίξερ χειρός. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και τη βάζω σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, ενώ έχω βάλει σε μία κατσαρόλα ωραία φαριά μπόλικο καλαμποκέλαιο ελιέλαιο για να τηγανίσουμε τους ισπανικούς λουκουμάδες μας. Έβαλα το μείγμα για τους λουκουμάδες σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και πάμε να φτιάξουμε τσούρους. Και κόβουμε, παιδιά, με ένα ψαλίδι. Αυτή είναι η διαδικασία. Πάμε, κόβουμε, ωραία. Και εδώ, ξανακόβουμε. Παιδιά, όχι πάρα πολλούς. 3-4 θα βάζουμε και θα κάνουμε και εδώ έναν τσούρος. Έλα σκηνοθετάρα, κόβε. Τελεία. Παιδιά, θα γίνουν έτσι οι λουκουμάδες μέχρι να τελειώσει το μείγμα μας. Δυνατή φωτιά πολύ, σπορέλαιο ή καλαμποκέλαιο σε βαθιά κατσαρόλα για να τηγανιστούν πολύ ωραία. Κοιτάξτε πώς ανεβαίνουνε, τρελαίνομαι, Χριστέ μου. ξετρελαθεί. Είναι φανταστική ισπανική λουκουμάδες, τσούρος της Βασούλας, μίνι τσούρος. Παιδιά, θέλω πολύ καλό τηγάνισμα, θα είσαστε από πάνω. Το τηγάνισμα περίπου είναι 3 λεπτάκια. Λοιπόν, εδώ κάναμε κανέλα, ζάχαρη και εδώ λιώσαμε στο φούρνο μικροκυμάτων, πραλίνα, φουντουκί, όποια θέλετε εσείς. Τώρα θα σας δείξω μέσα πώς είναι. Είναι... τέλει, παιδιά, λιώνουν στο στόμα. Θέλω οπωσδήποτε να τους φτιάξετε, θέλω να με πλημμυρίσετε με τα σχόλιά σας. Subscribe, εννοείται, στο κανάλι μου, γιατί είναι δωρεάν. Και τώρα θα πάρουμε και εδώ μία σοκόλαση, να σας ακολατοπεθάνω. Εδώ κοιτάξτε. Ένα λεπτό, γιατί αυτό θέλει μουγκάνισμα. Πω, Χριστέ μου, δεν υπάρχει. Εγώ αυτό ψηφίζω 100% με πραλίνα φουντουκιού. Όποιος θέλει και κανέλα και ζάχαρη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά.